Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε στη συντροφιά μα. Καλώ ήρθατε στο Ανάλυσέ το. Τι κάνετε, πώ είστε, πώ σα βρίσκω. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είχατε μια καλή και δημιουργική εβδομάδα, Παρασκευή βράδυ σήμερα. Μα περιμένει ένα ωραίο αλλά και πολύ ζεστό Σαββατοκύριακο. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να πάμε να ξεκινήσουμε την εκπομπή μα και να καλησπερίσουμε τον σημερινό μα καλεσμένο. Λοιπόν, πρόκειται για έναν σπουδαίο και καταξιωμένο ηθοποιό ε, ναι, ναι, μας αρέσει πάρα πολύ και τον αγαπάμε που τον απολαμβάνουμε μέσα από τις άγριες μέλισσες. Αλλά ξέρετε, δεν είναι μόνο ηθοποιός. Είναι συγγραφέας, σκηνοθέτη, μεταφραστής, ιδρυτικό μέλος του Comedy Lab, αλλά και καθηγητής υποκριτικής, έχει ένα πλούσιο βιογραφικό, με πάρα πολλέ επιτυχίε στο ενεργητικό του, κυρίω στο θέατρο, αλλά και στην τηλεόραση. Και απόψε τον έχουμε εδώ κοντά μα, το ανάλυσε το, για να κάνουμε μια πολύ ωραία και ζεστή κουβέντα και να μάθουμε πράγματα και για την πορεία του, αλλά και για τη ζωή του. Κυρίε και κύριοι, απόψε στο ανάλυσέ του ο κύριο Γιώργο Ηλιόπουλο. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε. <laughs> και όχι, δεν είναι αλήθεια, μα είναι αλήθεια. <laughs> Εμεί σα ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση που αποδεχτήκατε και είστε εδώ απόψε το βράδυ. Και θα ξεκινήσω με αυτό το πώ είστε, πώ σα βρίσκουμε και πώ τα προλαβαίνετε όλα αυτά, γιατί είστε πολύπλευρο, πολυτάλαντο. Ε, αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Ε, ήταν η επιλογή μου και κάνω πολύ, έχω πάρει πολύ υπεύθυνο αυτό που μου συμβαίνει mm -hmm. και μου δίνει χαρά. Με ξεκουράζει. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις και όταν υπάρχει και αποτέλεσμα, ε, η κούραση έρχεται σε, δεύτερο, σε δεύτερη μοίρα. Ε, γεμίζουν οι μπαταρίες σου αυτόματα. Όσο εκεί που λες ότι δεν αντέχω άλλο, ξαφνικά κάτι γίνεται και πέφτεις και πιο βαθιά και το θες και περισσότερο και σου αρέσει και παλεύεις γι' αυτό. Mm -hmm. ε, γι' αυτό και όλες αυτές οι ειδικότητε τις οποίες λοιπόν είπα και θα τις αναλύσουμε σιγά σιγά yeah, απόψε το βράδυ. Θα μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσω με τις άγριες μέλισσες. Yeah, yeah. Ε, γιατί είναι ένα σύριαλ το οποίο έχει μπει στα σπίτια mm -hmm. όλων, όλων μας και στις καρδιές του κόσμου, των τηλεθεατών. Εκεί υποδίεστε τον Προκόπη. Τον αγαπημένο κουρέα του χωριού, mm -hmm. ο οποίο όμω είστε και η ψυχή τη παρέα στο καφενείο και στο διαφάνι, με πολύ έξυπνε και ωραίε ατάκε, εγώ θα έλεγα. Ε, με δυνατή την αίσθηση του χιούμορ, mm -hmm. αλλά και ένας άνθρωπος που πάντα έτσι θα έχετε δυναμικές σκηνέ στο συγκεκριμένο σύριαλ. Θέλουμε λίγο να μας πείτε πώς το βιώνετε όλο αυτό και εσείς που παίζετε σε αυτό το σύριαλ. Ε, να πω πόσο ευγνώμων είμαι που υπάρχω σε αυτή τη σειρά. Ε, στην καριέρα του ηθοποιού σπα... είναι λίγες οι φορές που σου δίνω τέτοιες ευκαιρίες. Mm -hmm. Είναι μια καρμική στιγμή για όλους μας νομίζω η όχι μόνο σε επίπεδο κειμένου, αλλά και συντροφιά. Το cast, ο θέατρο που υπάρχει είναι μοναδικό. εγώ είχα πάρα πολλά χρόνια να κάνω τηλεόραση. Είχα σχεδόν 12 χρόνια να κάνω τηλεόραση. Ε, και όταν έπεσαν στα χέρια μου τα σενάρια, πραγματικά εκστασιάστηκα. Ε, τώρα ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά επειδή το είδα μπροστά μου, είδα τι, πρόκειται mm -hmm. να γίνει και βλέποντα την ιστορία, συγκινήθηκα. ο ρόλο ήταν εξαιρετικό. γιατί, κοιτάξτε, είναι ένα χαρακτήρα ο οποίο δεν τρέχει την ιστορία μπροστά, δεν του συμβαίνουν πράγματα. Αυτό ζει από τα απόνερα που δημιουργούν οι ζωέ των άλλων. Mm -hmm. ε, και αυτό, ξέρεις, όσο και αν δεν φαίνεται, δίνει στον Θεοποιού την ευκαιρία να, να δουλέψει παραπάνω. Γιατί θα πρέπει να, να δώσει ζωή σε κάτι που δεν φαίνεται. Ε, άλλο πράγμα να έχει μια, μια, ροή γεγονότων που οπότε αποκαλύπτει το χαρακτήρα συνέχεια, συμβαίνουν συνέχεια γεγονότα, συμβαίνουν πράγματα. Οπότε σου είναι πολύ πιο εύκολο να αποκαλύψει τι συμβαίνει στον ήρωα. Και άλλο να έχει μια τάκα στο επεισόδιο και θα πρέπει σε αυτή την τάκα ο κόσμο να καταλάβει αυτόματα ποιο είναι. Ακριβώς. Άρα η δουλειά σου είναι πολύ πιο σημαντική και πολύ πιο, και πιο δύσκολη. δύσκολη. Και πιο δύσκολη, πιο απαιτητική. Ναι. Ε, Πώ περνάτε στα γυρίσματα, Θέλω να πω ότι για μία σκηνή μπορεί να χρειαστεί να τη γυρίσετε και δύο και τρει και τέσσερι φορέ, είτε από τα γέλια, ναι. να πω έτσι, μεταξύ σα, εσεί ηθοποιοί, είτε και από έντονη συναισθηματική φόρτιση. Υπάρχουν αυτά, συμβαίνουν τέτοια πράγματα την ώρα των γυρισμάτων. Τώρα δεν θέλω να σα χαλάσω την ατμόσφαιρα, γιατί. <laughs> Ξεχνάτε ότι αυτή είναι μια σειρά, η οποία είναι καθημερινή, mm -hmm. όπου οι χρόνοι είναι πάρα πολύ αυστηροί, σε σημείο να είναι κακοποιητικοί, και δεν είναι εύκολο να, να παρακλίνεις του προγράμματος. Θα θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε και δεύτερο και τρίτο πλάνο σε κάποια πράγματα, αλλά δεν γίνεται. Πρέπει να τρέξει. Άρα πρέπει να είσαι τρει φορέ προετοιμασμένο, ε... να είσαι πάρα πολύ εκπαιδευμένο και πάρα πολύ to the point. Σαφώ υπάρχουν πράγματα που, ειδικά σε εμά, που μα δίνεται και ευκαιρία να γίνει mm -hmm. αυτό. Mm -hmm. γίνεται, είμαστε και λίγο παλιά άνθρωποι εκεί στο καφενείο. <laughs> οπότε καταλαβαίνει γίνονται πράγματα. Λέτε πολλά πράγματα εκεί στο <laughs> καφενείο, έτσι. Περνάτε πολύ ωραία και περνάμε κι εμεί μαζί σα. Και, και αν είναι γραμμένο, θα τα πούμε εμεί για να γίνει ο χαμό λίγο. Αλλά, ξέρει, είναι, είναι, είναι η παρέα, πολύ σημαντικό πράγμα η mm -hmm. παρέα. Ε, είναι πολύ σημαντικό πράγμα να είσαι τόσο ταλαντούχου ανάμεσα. Και με δόντια είμαι, διακρα... είμαι κρατημένο, όταν mm -hmm. με τραβάνε να με πετάξουν έξω. Εγώ είμαι κρατηθεί την πόρτα και δεν φεύγω με τίποτα. Ε, δεν ήθελα. Ε, θεωρώ ότι είμαι ακόμα σε μια πορεία μάθηση. Ότι ακόμα δεν ξέρω τίποτα. Κάθε φορά ανακαλύπτω κάτι καινούριο. Ε, Α πούμε, να σα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν έκανα τον Desperado στο θέατρο, που έγινε. Κυριολεκτικά χαμό. Ε, ήταν πάρα πολύ μεγάλη συνδράση. Έγινε πολύ δόρο. Mm -hmm. Ξαφνικά βρέθηκα να ε, υπάρχουν προτάσει από κεντρικά θέατρα, μόλι είχα τελειώσει τη σχολή. Εγώ αντί να αρπάξω αυτή την ευκαιρία, είχα και γράφτηκα σε μια άλλη δραματική σχολή. Ενώ είχα τελειώσει, ξαναγύρισα πάλι στο μηδέν. Ε, θέλω να σου πω ότι από την άλλη είμαι πάρα πολύ κακομαθημένο. Με την έννοια ότι δεν μπορώ να υπάρξω όταν νιώθω ότι δεν με σέβονται και δεν με αγαπούν. Ε, Έχοντα την εμπειρία από τα σφινάκια, το οποίο για μένα ήταν πενταήμερη και ήμασταν μια οικογένεια, ήμασταν δέκα άνθρωποι οι οποίοι ε, ζούσαν το όνειρο. Θα μου τα πείτε αυτά, να βέβαια. Το πιο απλά. Είναι το επόμενο αυτό. Ναι. Το επόμενο κεφάλαιο <laughs> τη κουβέντα μα. Οι επόμενε βιώσοι που ήθελα να κάνω ήθελα να, να νιώθω ότι είμαι, ανήκω σε οικογένεια, ότι θα. Μια σιγουριά, ίσω και μια ασφάλεια, μια ασφάλεια παραπάνω. Μια ασφάλεια. Και νομίζω ότι το έχετε πει και στη συνέντευξή σα ότι μπορεί να φαίνεστε πολύ, πολύ κοινωνικό, αλλά δεν είστε τόσο. Όχι. Είστε μόνο με ανθρώπου που γνωρίζετε. Που περνάτε καλά μαζί του, που έχετε ίσω μάλλον κινήσει στο ίδιο μήκο κύματο ναι, ναι. και έχετε και το ίδιο χιούμορ, έτσι δεν είναι. Ακριβώ, ακριβώ. Άρα γι' αυτό πρέπει να νιώθετε και μια ασφάλεια από ό,τι καταλαβαίνω και στη δουλειά σα. Ναι, γιατί κάποιο πρέπει να σε κρατάει, γιατί δεν έχω αίσθηση του μέτρου καμία. Ναι. <laughs> πρέπει να νιώθει την ασφάλεια ότι κάποιο είναι δίπλα σου και σου λέει τι θα κάνει, ότι δεν θα παρεξηγηθεί, ότι θα μπορέσει να εκθέσει τον εαυτό σου χωρί ναι. να κριθεί με την κακή έννοια, γιατί εμεί κρινόμαστε κάθε μέρα. Αυτή είναι σωστό, η δουλειά μας, σωστό, αυτή είναι σωστό, δυσκολία τη δουλειά μα. Ναι, 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 ναι. Και θα υπάρξει το περιβάλλον που θα σε βοηθήσει να ανθίσει. Μάλιστα. Και νομίζω ότι μετά από αυτή τη συμμετοχή σα στι άγριε μέλισσε, έχετε βάλει και ψηλά τον πύχη. Θέλω να πω, μου είπατε ότι ήσασταν κακομαθημένο. Ε, λίγο περισσότερο το νιώθετε πλέον. Και από εδώ και πέρα, πού θα πείτε και τον ναι, έτσι δεν είναι, όταν συμμετέχει σε μια τέτοια σειρά που έχει μια τεράστια επιτυχία. Εγώ δεν θέλω να. Στο μυαλό, ενώ ξέρουμε ότι η σειρά θα σταματήσει, τελειώνει φέτο. Mm -hmm. Μέσα μου δεν θέλω να το σκέφτομαι να κάνω αυτό. Σα πονάει. Πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Εγώ, αν μπορούσα, θα πρέπει και σύνταξη τη μέλισσα. Ε, ακούγεται γραφικό όπω το λέω, αλλά. Είναι, η αλήθεια, είναι όμως. η αλήθεια Οπότε όταν κάτι είναι η αλήθεια μα, δεν νομίζω ότι ο κόσμο δεν το καταλαβαίνει και δεν το αντιλαμβάνεται. Είναι η αλήθεια. Ε, Εισπράξαμε πάρα πολύ από τον κόσμο. Πάρα πολύ μα κράτησε και του κρατήσαμε στην τροφιά όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο. Βεβαίω. Ε, και ξέρει, είναι πολύ ωραίο όταν, όταν κάνει κάτι, ο κόσμο να το αγκαλιάζει. Δεν είναι για σένα. Δεν είναι απλά μια γραμμή στο βιο, βιογραφικό Α, σου. Αλήθως. Είναι μια συντροφιά αυτό. Σωστό, σωστό. Ε, είναι δύσκολο μάθημα το μετά τι μέλησε τι γίνεται. Ε, ναι, όχι, δεν είμαι επιλεκτικό γιατί η καριέρα μου, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στην Ελλάδα. Δεν είναι αστείο να mm -hmm. ζητάς για κάτι τέτοιο εδώ. Απλά ε, θέλω να κάνω. Οι, οι μέλησε μου άνοιξαν και μια άλλη πόρτα. Όχι στην τηλεόραση, όχι στο θέατρο. Mm -hmm. Και στο θέατρο έκανα, έκανα άλλα Έχισε πράγματα. Έχετε άλλα πράγματα. έκανα άλλα ναι, 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 ναι. πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Απλά μου εμπιστεύτηκαν και οι συνεργάτε και ο σκηνοθέτη μα, ο, 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 κ. Χαρίτο. Ε, μου δώσε το. πώς θα το πω τώρα. Μου έδωσε το, 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 ελε... το ελεύθερο mm -hmm. να, να δοκιμάσω και πράγματα που ο κόσμο δεν τα περίμενε από μένα. Ακριβώ. Και ξέρετε γιατί Γιατί ε, ε, εσά, σα είχαμε συνηθίσει πολύ έτσι σε ένα ρόλο πιο πολύ τη κομμωδία, να πω. Ναι, ναι. Ε, Γιατί είναι αυτό που λέμε, σα φάει πολύ κομμωδία. Ε, Πολλέ φορέ εκφράζεστε μέσα από την κομμωδία ε, και βλέπουμε ότι είσαστε ένα πολύ ταλαντούχο κωμικό ηθοποιό. Μάλλον έτσι σα ξέραμε. Ναι. Και ξαφνικά έρχεται αυτό και βλέπουμε το ρόλο <χαι> του Άγριε Μέλισσε. Θεωρείτε ότι ήταν ένα ρόλο πρόκληση για εσά ε, hey, ρόλο κόντρα σε αυτά που είχατε κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή, για να πείτε και το ναι. Ναι, εγώ θέλω να θεωρώ ότι είμαι ηθοποιό. Ε, αυτό προσπαθώ να, να πείσω και τον κόσμο και τον εαυτό μου όλα αυτά τα χρόνια. Ε, και βασικά πάνω απ' τον εαυτό μου να πείσω. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ε, Λίγο σα έχω γνωρίσει, να... αλλά έχω καταλάβει πόσο ταπεινό <laughs> άνθρωπο είστε. Να μείνω, να μείνω στη δουλειά. Ε, απελευθερώθηκα όταν έπαψα να με αποσχολεί η γνώμη του συναφιού. Mm -hmm. ε, η οποία μπορεί να να, 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 ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο. Ε, αυτό που μετράει είναι ο κόσμο. Κανεί άλλο. Γιατί ο κόσμο μα. Μας συντηρεί, ο κόσμος, στον κόσμο Βέβαια. που θυμάμαστε. Βέβαια. Και, Λες, και εκείνο επιλέγει αν θέλει να είμαστε εδώ ή όχι. Έτσι και, δεν είναι. Και ο κόσμο πληρώνει το νίκη μα. Ακριβώ. Πληρώνει αυτά που φοράω για να έρθω εδώ να μου μιλήσει. Σωστό. Ο κόσμο και μόνο ο κόσμο, όχι το συνάφι. Ε, οπότε ο καθένα μπορεί να έχει τη γνώμη του, εγώ μπορεί να έχω τη δικιά μου. Σεβαστή. Δεν αφορά κανέναν, αφορά τον εαυτό μου και του άλλου. Ε, δεν δουλεύουμε για το ανάφιου, δουλεύουμε για τον κόσμο. Εκεί και αυτή είναι η δουλειά μα. Εμεί λέμε ιστορίε. Και το άλλο καλό κύριε Λιώπουλε είναι ότι και εσεί οι συνάδελφοι μεταξύ σα έβγαινε ότι υπάρχει αυτή η αγάπη, ο σεβασμό και ο θαυμασμό. Mm -hmm. Και αυτό το αντιλαμβάνεται ο απέναντι. Δηλαδή, άλλο είμαστε στα μαχαίρια και απλά πάμε να κάνουμε mm. μια δουλειά για να την αγαπήσει ο κόσμο. Και άλλο περνάμε καλά και ο ένα σέβεται την πορεία του άλλου. Και αυτό πάλι το εισπράττει ο κόσμο. Έτσι δεν είναι. Και όσον αφορά τι μέλησε, εμεί κάνουμε, κάνουμε από, όλους, από όλο το cast ε, ένα αγώνα να δώσει τον καλύτερο σου εαυτό mm -hmm. για τον κόσμο. Από όλου αυτό. Κοίταξε. Ε, τώρα, εγώ τι να πω. Δηλαδή, τώρα υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα που έχουν δώσει αίμα. Έτσι. Δηλαδή, η Μαρία η Κίτσου 12 ώρε γύρισμα σε αυτέ τι σκηνέ. Βέβαια. Δηλαδή, το κορίτσι έχει δώσει. Είλανε. Έχει, κάψει. Ό,τι. Είναι, είναι απάνθρωπο αυτό που γίνεται. 12 ώρε κάθε μέρα αυτέ τι σκηνέ. Βέβαια, βέβαια, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ε, και εμεί βλέπουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώ <σχε> τι <το σχε> <νιώτε> γίνεται από πίσω. <σχε> λοιπόν, τώρα που είπαμε, μάλλον πριν το είπαμε, για το χιούμορ, και έτσι <σχε> όπω σα είχαμε στο μυαλό μα. Ε, εσείς... Α, ναι, ναι, σε αυτό θέλω να σου ναι. πω. Ότι ε, εγώ αντιμετωπίζω και την κομμωδία και το δράμα με τον ίδιο τρόπο. Πάρα πολύ υπεύθυνο και πολύ σοβαρά. Είναι κάτι που το μαθαίνω στην πορεία. Ξέρεις γιατί, εμείς κάνουμε μια δουλειά που ναι μεν τη σπουδάζει, αλλά είναι μια, μια σπουδή που κρατάει όλη τη ζωή. Κάθε φορά ξεκινά από το μηδέν, κάθε φορά νιώθεις, είσαι σε ένα πανικό, τι κάνω τώρα, mm -hmm. ότι δεν ξέρω τίποτα. Ε, αυτό που κατάλαβα τα τελευταία χρόνια είναι ότι και η κομοδί και το δράμα είναι ακριβό, έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Δάκρυα. Ε, πρέπει λοιπόν. Χαρά στη μία πλευρά λύπη στη στην άλλη. Αλλά το αποτέλεσμα είναι δάκρυα. Είναι το ίδιο. Είναι ξάφνιασμα και τα δύο. Mm -hmm. Οφείλει να σε συνεπεί, οφείλει να είσαι ειλικρινή, οφείλει να σε ευφυεί. Μπορεί τη ζωή σου να σε βλάξει, αλλά σε αυτή τη δουλειά οφείλει να σε Θα πρέπει πείς. να το κάνει αυτό. Πρέπει Σωστό. να να κάνει αυτό το πράγμα και να δοθεί. Λοιπόν, εσά σα είχαμε απολαύσει, επειδή το είχαμε πει πριν και σα είπα θα πάμε παρακάτω να το συζητήσουμε. Ε, σφινάκια και σκερτσάκια. Ναι, ναι. Ε, ήταν δύο σειρέ. Εγώ θα έλεγα στην αρχή παρεξηγημένες. Δηλαδή, mm. φαινόταν κάτι πάρα πολύ απλό, έτσι πρόχειρο, χωρί μια ακριβή παραγωγή από πίσω να κρύβεται. Τίποτα, ένα χάμπουργκερ ήταν παραγωγή. Τίποτα. τίποτα. ήταν, ε? ένα χάμπουργκερ ήταν παραγωγή. Ορίστε, δηλαδή, η παραγωγή είναι... ήταν ένα χάμπουργκερ. Όσο κοστίζει ένα χάμπουργκερ. Δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε τίποτα τρέλα άνω. πάρα πολύ και δώσιμο. Είναι το ίδιο αυτό τι συμβαίνει στι μέλισσε σε άλλο περιτύλιγμα. Έκανε τεράστια επιτυχία όμω. Κάποια στιγμή κάνει το μεγάλο μπαμ και κάνει μια τεράστια επιτυχία. Και ακόμα κάνει το περιμένατε εσεί αυτό όλο ότι θα συμβεί, Δεν κύριε το ξέραμε, δεν το ξέραμε αυτό. Γιατί σου λέω εμένα ήταν η εφηβεία μου. Ήταν η Πόσο χρόνο πέρα... τότε ήσασταν εσεί. ήμασταν 20 στα 20 μα. Είμασταν... Άσχετη με όλα αυτά τα πράγματα. Ε, με... καμία πείρα από την τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή, ναι. μάθαμε τηλεόραση στην καμπούρα του θεατή, δεν ξέραμε τι είναι. Ε, και στην ουσία ε, παίζαμε θέατρο, παίζαμε για τι κάμερε, για, για το συνεργείο. Δεν ξέραμε τι μα συμβαίνει. Δεν ξέραμε τι γίνεται. Είχαμε ένα, τρελ, ένα εξαιρετικό συνεργείο, πέρα από τους οποίο, mm -hmm. ένα εξαιρετικό παραγωγό. Mm -hmm. ο οποίος Βλέπουμε όλα αυτά... το και κάποια πλάνα τώρα, έτσι. Ναι. ναι. <laughs> ε, θέλω να σου πω ότι εγώ σε, σε γυρίζουμε τα γέλια, είπα θα Αφαλοκύλι πάθατε. Ναι, από, από, τα γέλια. Από τα πολλά γέλια. Από τα γέλια. Δεν, δεν, υπήρχε. Άρα δηλαδή αυτό το κλίμα εμεί που βλέπαμε τότε μπροστά υπήρχε και από πίσω και ακόμα χειρότερα Κλήκομαι τα χειρότερα. πράγματα. <laughs> υπάρχει, υπάρχει ένα σκέτσμα του τους ε, Σαμουράι που είχε 47 γυρίσματα, 47, 47 λήψει. Ε, από τα γέλια. Δεν μπορούσαμε να. Δηλαδή ξεκινούσε στο μοντάζ, το βλέπεις, ήταν μέρα και ήταν εξωτερικό το γυρίσμα και στο, ήταν σούρουπο. Τελευταίε φορέ ήταν σούρουπο. Απίστευτο. απίστευτο. Πόσα χρόνια πήγαν αυτές οι σειρέ. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Δύο χρόνια. Ε, 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 είναι... Το κλίμα θέλω να μου πείτε λίγο, ε, η εμπειρία σα. Πώ το βιώνετε τώρα, δεν ξέρω αν βλέπετε έτσι και παλιά αποσπάσματα που συμμετείχατε κτλ. Ξέρεις τι με συγκινεί πάρα πολύ, με συγκινεί πάρα πολύ που ο κόσμο ακόμα και τώρα τα, τα μικρά παιδιά, επειδή αυτά τα κάνουν μια δεύτερη καριέρα από το ίντερνετ, από το youtube, από το, ξέρεις, έχουν κόψει κομμάτια mm -hmm. και τα βάζουν στο facebook, στο twitter και τα νέα παιδιά το ξέρουν, το βλέπουν, μου λένε ακόμα για τα σφινάκια και ξαφνί... Λειρά, μάλιστα. Έκανα το, έχω πει, έκανα τα πάντα. Ε, του χρωστώ <χοί> πολλά, <χοί> <πρόκειας>. πολλά <χοί> πράγματα. <χοί> και εκείνο φαντάζομαι και από εσά, γιατί έτσι πάει αυτό, ξέρετε. Είναι <χοί> πολύ ομαδική δουλειά <χοί> μα. Του χρωστώ την αγάπη του. Ο κόσμο από εκεί μα έβαλε στο χάρτη, από αυτό <χοί> μα έμαθε. Ε, ότι. Ξέρεις, εγώ έγινα καλύτερο τοπιός όταν, όταν δεν ήμουν η βασική έννοια του σκηνοθέτη, όταν δεν ήμουν η αγωνία του, του, του σεναριογράφου, ε, η έννοια του εννοηματολόγου, της του μακηγιέ. Ε, αυτό με κάνει καλύτερο ποιό. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί... Πολύ δυνατή η κουβέντα έτσι όπω μου το λέτε, αλλά για να καταλάβω λιγάκι πώ το εννοείτε. Γιατί όσο εννοείται. οι άλλοι διαφορούσαν για μένα, εγώ έπρεπε να, να εφεύρω τη θέση μου. Ε, να εφεύρω γιατί δεν υπήρχε πουθενά. Δεν σε βλέπουν. Δηλαδή, πέφτει πάνω του και δεν σε βλέπει κανεί. Κανεί. Οπότε ε, ε... εσείς εσεί έπρεπε ε... να τι καλήσετε και να τη δημιουργήσετε και έπρεπε... να πείτε: Εδώ είμαι. Ε? Έπρεπε να δώσω φωνή σε κάτι που είναι... δεν έχει φωνή. Έπρεπε να δουλέψω τριπλά, τετραπλά για να υπάρξω. Για να γυρίσει το βλέμμα προ Χωρί να σκεπάσει τίποτα, χωρί να κάνει θόρυβο, χωρί να χαλάσει τα πάντα. Απλά έπρεπε να δώσει να δηλώσει μια βρουσία. Ε, και ενώ στην αρχή συχτήριζα την τύχη μου, μετά καταλάβω ότι ήταν θείο Αυτό που μου είχε συμβεί. Έγινε για κάποιο λόγο. Και μετά πώ άλλαξε αυτό, κύριε Λιόπουλε, δηλαδή τι. Είστε... Δεν άλλαξε ποτέ. Α, δεν άλλαξε. Ε, ποτέ στη. Ε, ποτέ δεν άλλαξε. Και ίσω αυτό με, με έχει σε αυτή τη διαδικασία. <είναι> Τη εγρήγορση. Τη εγρήγορση. Της... Το να κάνετε πράγματα <είναι> πάντα, το να αποδεικνύετε κάποια πράγματα <είναι> και να μην είναι κάποια πράγματα δεδομένα. Έτσι. <είναι> πίταξε, είναι. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να, 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 να σκεφτούν την τριψού και να ξαφνικά να ανοίγουν πηγέ ποτάμια ξανά και εσύ μπορεί να πνίγεσαι Να Και να πρέπει να ανέβει 20 βουνά για να πιέζει δύο αγόρι νερό. Ή ένα χέρι. Βοηθεία εκεί κάπω έτσι να σε κρατήσει και να σε σηκώσει στην επιφάνεια. Αλλά επειδή είχα πολύ καλή εκπαίδευση. Είχα μια σχολή, τελείωσε μια σχολή που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Εσείς από μικρός θέλατε να Γιατί θα σας πω τώρα σιγά yeah. σιγά, θα πάμε λιγάκι έτσι να μάθουμε πράγματα για τη ζωή σας. Mm -hmm. Αφού κλείσαμε και το κομμάτι σκερτσάκια και σφινάκια, ε, εσείς πού γεννηθήκατε και πού μεγαλώσατε. Ε, είμαι γέννημα θέμα Πετρούπολη. Πετρούπολη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εσεί από μικρό θέλετε να γίνετε ηθοποιό, γιατί νομίζω ότι είχατε ασχοληθεί και με τα ρούχα κάποια ναι, στιγμή. Ναι, από μικρό ήθελα να γίνω ηθοποιό. Ε, ε, ήταν αστείο, α πούμε. Τι θα γίνει, Γιώργο, ηθοποιό, ηθοποιό. Κάποια στιγμή μεγαλώνοντα, εκεί στην εφηβεία έρχεται η ζωή και σου, σου αλλάζει γνώμη, μιλες, κάτι άλλο Τι είναι. το γίνει. καμπανάκι ότι ναι. κάτι πρέπει να κάνει. Ε? Κάτι πρέπει να κάνω που να είναι σοβαρό και αποδεκτό. Mm -hmm. Γιατί κακά τα ψέματα εμεί κάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο θεωρείται χόμπι. Και έτσι αντιμετωπίζεται. Πολύ λίγοι συνάδελφοι ζουν και βιοπορίζονται από τη δουλειά μα. Αλλά με τα πράγματα με το του, έτσι. Ε, 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 σπούδασα, πέρασα στο πάντιο. Ε, τι περάσατε, με τι ασχοληθήκατε. Ε, δεν δεν, δεν ασχολήθηκα από τις σπουδές μου. Έκανα, επειδή δούλευα πάρα πολύ μικρό στα ρούχα, στα, σε μαγαζιά με ρούχα, mm -hmm. έκανα μαγαζιά. Mm, μάλιστα. Δηλαδή, από πολιτή εννοείται σε από μαγαζιά πολιτής, με ρούχα. Από ανοίξατε εσείς ναι, δικά ανοίξατε σας. Μαγαζιά, ναι. Πόσα χρόνια αυτό. Πέντε χρόνια. Πέντε χρόνια, λοιπόν, ασχολήθηκατε ε, με αυτό. Είχα είχα πάρα πολλά μαζί, είχα, είχα μια πολύ επιτυχημένη επιχείρηση και κάποια στιγμή ε, σε μια πολύ δύσκολη καμπή τη ζωή μου mm -hmm. ε, έχω πάει στο Κατράκιο και είδα τον Καζάβο και την Καραμπέτη που κανά την Ανιγόνη ε, σε σκηνοθεσία του Βολανάκη. Και ε, ήταν σαν να μην χτύπησε ρεύμα. Λέω: Εγώ στη ζωή μου θέλω να κάνω άλλα πράγματα. Γιατί ασχολούμαι με αυτά. Ε, ήταν, ήταν καρμική συνάντηση. Το λέω γιατί μετά από δύο μέρε διάβασα στην εφημερίδα ότι ο Καζάκο κάνει σχολή και κάνει ότι για να βρει μαθητέ. Το λε και καρμικό αυτό, ε. Ναι, ναι, ναι έτσι, και έτσι και έγινε. Ε, γι' αυτό και λέω και, πολλέ φορέ ότι του χρωστώ τη ζωή μου. Κι έτσι, ε, δηλαδή, και έτσι λέει, πήγατε για να σπουδάσετε έτσι, έτσι, και ήταν έτσι, και δασκαλό σα. Ήσασταν... Δασκαλό μου, άνθρωπό μου, η οικογένειά μου. Ε, δηλαδή, κύριε Λιόπουλε, δεν ήσασταν ευχαριστημένο, δεν ήσασταν ευτυχισμένο με αυτό που κάνατε. Και βλέποντα κάτι, ίσω σα ξεκλείδωσε και αφού διαβάσατε ότι ο Κώστα Καζάκος ανοίγει μια σχολή υποκριτική, υπάρχει πάω. Θυμήθηκα θα το τι ήθελα να κυρυγήσουν. κάνω. Θυμήθηκα το όνειρό μου ποιο ήταν. Κοίταξε, ίσω να, να φταίει και το. Τώρα για να μην λέμε και τα πράγματα με την όνομά <σκοί> του, μην τα παρουσιάζουμε πάρα πολύ ωραία, να φταίει ότι μπορεί να έχω και ένα ανικανοποιητό. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Γιατί σημαίνει και έναν άνθρωπο ο οποίο ποτέ δεν του φαίνεται τέλειο αυτό που κάνει και πάντα θέλει να κάνει πράγματα <σκοίτα> για <σκοίτα> να <σκοίτα> φτάσει <σκοίτα> <σκοίτα> προ <σκοίτα> το τέλειο. Η κάποια στιγμή όμω πρέπει να, να επενείσαι τον εαυτό mm -hmm. σου. Κάποια στιγμή πρέπει να να με αυτό που σου συμβαίνει, γιατί αλλιώ τεχνώνει. Να μην είσαι τόσο αυστηρό, ναι, δηλαδή. ναι. Ναι, δεν είναι πάντα καλό. Ακούγεται ωραία όταν το λε για άλλου, αλλά δεν είναι καλό. Ε... Οπότε πήγατε σε σχολή, εσεί. Κατάλαβα ότι, ότι είδα, 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 είδα σαν. σε μια προβολή μπροστά ποια θα είναι η ζωή μου αργότερα. Και δεν ήθελα να κάνω, να κάνω αυτό. Μάλιστα. Και είδα, το, είδα την παράσταση, είδα αυτό που είδα ξαφνικά, αυτή τη συγκίνηση που ένιωσα. Αυτή την, ε, τη χαρά, την. τη μαγεία. Τη μαγεία το, ότι ξαφνικά νιώσα ότι πρέπει να ε, είδανε μια καινούργια αρχή. Πήγα στη σχολή, τον είδα απέναντί μου <laughs> ε, και με, με, με. Ήταν σαν να. Κατάξτε, ξα... εγώ ήμουν στο πάντιο, είχα κάνει πράγματα και ήμουν αμόρφωτος μέχρι να πάω στη σχολή μου. Θεωρώ ότι μορφώθηκα στη σχολή μου γιατί ο δάσκαλό μου φρόντισε να, να μας κάνουν μάθημα οι καλύτεροι. Φρόντισε. Ηταν αυτό που είχε πει ότι αυτή η δουλειά διδάσκεται δια τη μαγεία. Mm -hmm. Και πραγματικά μου συνέβη αυτό. Ε, ξαναγεννήθηκα, είδα τον κόσμο με άλλα μάτια, είδα, είδα, είδα άλλα πράγματα, ε, είδα μπροστά μου μια άλλη ζωή να ανοίγεται. Και όταν τελειώσατε τη σχολή, εσεί ξεκινήσατε να δουλεύετε κατευθείαν μετά, και Α, τηλεόραση αυτόματα. και θέατρο παράλληλα. Γιατί εγώ έγραψα στο, το πρώτο μου έργο του τη το έγραψα στη σχολή. Και... Γιατί είστε και συγγραφέα ναι, ε, ναι. και σκηνοθέτη και μεταφραστή. Έχετε ναι. πάρα πολλέ ειδικότητε. Προσπαθεί να βρει τι είναι καλό. Γιατί σε όλα είστε καλό, Γιατί. Ε... <laughs> και στο τελευταίο. Φοιτάξτε, τους... Δεν περιμένω από εσά να μου πείτε ότι είστε πάρα πολύ καλό. <laughs> από την αρχή, εγώ το είπα αυτό. <laughs> ότι είστε πολύ ταπεινός άνθρωπο και μετριόφρονο. Αυτό να τα πούμε. <laughs> Αλλά δεν είναι κακό να λέμε πράγματα τα οποία ναι, κάνουμε ναι, ναι. και έχουμε δουλέψει πολύ και σκληρά γι' αυτά. Και δεν μεγαλώνουμε σε και αποδέχομαι πράγματα. Αρχίζω και, σιγουρεύομαι σε κάποια πράγματα. Βεβαίω. Ε, στο τελευταίο έτο τη σχολή, λοιπόν, που η δικιά μα σχολή ήταν, ήταν τέσσερα χρόνια, ναι. ε, είχε φέρει ο δάσκαλό μα τότε το σύστημα του Γκίντι. Είναι μια ρώσικη σχολή. Αχα. Και ήταν τέσσερα χρόνια η φίλη. Ναι, ναι. Και τελευταία σχολή ήταν παραστάσει. Κάναμε τέσσερι παραστάσει. Και μου έδωσε, του έδωσε μια συναθητριά μου το έργο και με κάλεσε στο γραφείο του και μου λέει αυτό είναι, είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Δεν λέει, το πήγατε εσεί δηλαδή. δεν τολμούσα καν. Εγώ το πρώτο έτο. Το πήγε άλλο. Φοβόμουν να του πω καλημέρα. Ε, Νόμιζα ο άνθρωπο ότι είμαι καθυστερημένο. Το, το παιδί αυτό <laughs> δεν είναι στραβό. Με βλέπει και αλλάζει στενό. Δηλαδή και ήταν, είχα μια τέτοια. Ε, και μου λέει ότι. Μου είπε ακριβώ ότι είσαι στραβόξυλο. Με ήξερε. Μου λέει είσαι πολύ δύσκολο άνθρωπο. Έχει δυσκολίε, Αλλά μου λέει έχει μια ικανότητα να οργανώνει πράγματα. Και αυτό μου λέει ίσω είναι τρόπο που πρέπει να, να, να επιβιώσει στη δουλειά. Ήταν σαν να μου περιέγραψε τι με περιμένει. Έτσι. Και ακριβώ αυτό μου συνέβη, γιατί κοιτάξτε, το ότι έγραφα έργα ε, ήταν ταυτόχρονα και, ενώ είναι προτέρημα, ήταν ταυτόχρονα και η, η, η τραγωδία μου. Γιατί ενώ μου ερχόντουσαν προτάσεις για πράγματα πάρα πολύ καλά, ναι. όταν τα διάβαζα, έλεγα, μα δεν με συγκινεί αυτό και λες δεν είναι για να σε συγκινήσει ένα, είναι κίνηση καριέρα. Είχα γράψει καλύτερα πράγματα, οπότε επέλεγε. Να κάνει να δουλεύει 10 δουλειέ για να μαζέψει λεφτά για να χρηματοδοτήσει δικά σου πράγματα. Γιατί εγώ ήθελα να παίξω. Δεν ήθελα να κάνω καριέρα. Είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Δεν κρίνω τίποτα προ Θεού γιατί είναι. Βεβαίω, βεβαίω. Ε, άλλο το ένα άλλο και άλλο το άλλο. άλλο. Αλλά ήμουν τόσο παθιασμένο με αυτό που έκανα που δεν έβλεπα μπροστά μου ότι, όπω μου είπε αργότερα ένα παραγωγό, τα όχι που έχει πει θα τα πληρώσει γιατί του λείπουν βήματα και του συναντώ τώρα σε αυτή τη στιγμή, ότι τα όχι που έχει πει στη κλειστέ. Αυτό έλεγε και ο δάσκαλό μου. Αλλά εγώ ήμουν τόσο, τόσο παθιασμένο με αυτό που έκανα, που έκανα δικέ μου ομάδε, κάναμε δικέ μα δουλειέ. ο Γρηγόρη Παντενό που σκηνοθέτησε το πρώτο έργο, τον Τεσπεράντο, ήταν ο άνθρωπο που μα έβαλε. Η που σκηνοθέτησε τρία έργα μα δωρεάν. έχουν περάσει, είχα, πολύ σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή μα, στην παρέα μα που είχαμε. <συλίως> Γι' αυτό το θεωρώ, ενώ υπάρχουν στιγμέ που λέω ότι γιατί μου έρχονται τόσο δύσκολα τα πράγματα, είναι, είναι ψευδέστηση. Μου έχουν έρθει πράγματα πολύ εύκολα. Που πρέπει να νιώθετε και ευγνωμοσύνη, ευγνωμοσύνη γιατί γι αυτό βέβαια. δεν είναι να το ξεχνάμε να το λέμε. Βέβαια, ο δάσκαλό μου, οι άνθρωποι που, που μα βοήθησαν. Γιατί ήμασταν μια παρέα από άγνωστα παιδιά, mm -hmm. που τώρα να ασχοληθεί μαζί σου ο Βαλτινό ή η Ζούνη, ας πούμε. Ναι, Εντάξει, δεν είναι κάτι τυχαίο. Όταν είχαν, κάτι έχουν δει. Είχαν ένα πρόγραμμα ατελείωτο. Οι άνθρωποι κάναν δουλειέ ασταμάτητα να ασχοληθούν με σένα. Κάτι, κάτι σημαίνει. σημαίνει αυτό. Σωστό, σωστό. Του χρωστό και όλη μα η παρέα, όλη μα η ομάδα, για όλη μα τη ζωή. Είναι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί πρόσεξε. Μιλάω για αυτού του δύο ανθρώπου, mm -hmm. ε, γιατί πάρα πολλοί μιλούν γιατί, γιατί θέλουν να βοηθήσουν την νιώτη, αλλά στην ουσία θέλουν να ρωτήσουν το ένα την νιώτη. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά μα βοήθησαν χωρί να υπάρχει αντάλλαγμα. Και αυτά είναι ωραία μηνύματα να τα λέμε και να ακούγονται προ τα έξω, γιατί ε, και αυτή είναι και. Η φύση αυτή τη εκπομπή το ανάλυσε mm -hmm. το να έρχεται μια προσωπικότητα. Δεν είναι μόνο το να συζητάμε αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή από εσά. Δηλαδή, άγριε μέλη, σε ένα πολύ καλό ηθοποιό mm -hmm. που κάνει αυτό. Το θέμα είναι να μάθουμε πράγματα, να αναλύσουμε την πορεία. Mm -hmm. Πώ ένα άνθρωπο έφτασε εκεί που έχει φτάσει σήμερα και πώ ακόμα έχει να δώσει. Έτσι, γιατί είστε νεότατος, πολύ δημιουργικό και πάντα έτσι ένα άνθρωπο που ψάχνετε να κάνετε κάτι. Ζυζάνε, εγώ σα είπα πριν. Δεν κάθιστε έτσι, έτσι. ποτέ. Και ούτε φυσικάζεστε και μπράβο και έτσι πρέπει να είναι. Ε, 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 Οπότε λοιπόν, εσεί με τον Κώστα Καζάκο στο πλευρό του μάθατε πολλά πράγματα, συνεχίσατε. Το μαύρο κουτί, θέλω να μου πείτε λιγάκι για αυτό το έργο, το οποίο βραβεύτηκε ο ίδιο, είχε πάρει νομίζω βραβείο ερμηνεία. Ε, το είχατε γράψει εσεί ναι. και μάλιστα έξι χρόνια νωρίτερα, πριν ο μπαμπά σα εκδηλώσει την νόσο του Αλσχάιμερ. Λοιπόν. Μία νόσο που ταλαιπωρεί και πάρα πολύ κόσμο σήμερα. Ναι, ναι. Γιατί. Όλοι γύρω μα μπορεί να είχαμε έναν άνθρωπο κάποια στιγμή που είναι να μάστιγα. ταλαιπωρείται από αυτή την. Μπράβο, από αυτή τη μάστιγα. Ε, πείτε μα λίγο και για αυτό το έργο και για αυτό όλο που βιώσατε και με τον μπαμπά σα, γιατί δεν είναι εύκολο. Ε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Δεν είναι... Ε, αυτό το έργο γράφτηκε πριν, έξι χρόνια πριν ο πατέρα μου νοσήσει, πριν, πριν καταλάβουμε τι του το συμβαίνει. Ε, Κοίταξε, εμεί είμαστε μια πολύ λαϊκή οικογένεια. Ε, στην Πετρούπολη μένουμε. Ε, τώρα το ξαφνικά το Alzheimer είναι πολύ εξωτικό. Ε, δείχνει. Συμβαίνει σε άλλου ανθρώπου, όχι σε εμά. Ε, όταν το άκουσα, α πούμε, ήταν. Ε... κοίταξε, δεν θα ξεχάσω. Κοίταξε, να καταλάβει. Ε, ε, όταν. Για να βεβαιωθούμε γι' αυτό, ε, ε μια εβδομάδα στο Αγενήτριο. Και είχε ο νοσοκόμοι. Τότε εγώ έκανα σφινάκια. Ε, λέγανε, πω, τι κάνεις, πως είσαι, ο Σφινάκιας, ήταν πολύ, πολύ, πολύ πολύ, πολύ, Και επίκαιρο φ... τότε και πολύ. το ναι, σύριαλ ναι, 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 ναι. ε, πολύ, πολύ εκδηλωτική. Ναι. Την ημέρα λοιπόν που ήταν να μας ανακοινώσουν για το πόρισμα, με το στο νοσοκομείο, ήταν όλοι ψυχροί. Και λέω, κάτι... κάτι, συμβαίνει εδώ πέρα. Όταν λοιπόν μας μαζεύουν στο, στο γραφείο να μας πούνε τι συμβαίνει, ο γιατρός, ο γιατρός, ο πάρα πολύ ψυχρά, κύριε Λιόπουλε, ο πατέρα σα έχει Αλτσχάιμερ. Μπουφ, Και λέω, τώρα τι γίνεται, πώ γίνεται. Τι κάνω. Αν έχει κάνει λάθο, ο πατέρα μου. Και μετά από χρόνια κατάλαβα γιατί υπήρχε αυτή η διαφορά τη συμπεριφορά. Γιατί πρόσκρι, όταν μου, 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 ανακοίνωσαν το αποτέλεσμα, αυτό, αυτόματα πήγα να του το ανατρέψουν, να του πείσουν ότι έχουν κάνει λάθο. Και σκέφτομαι ότι. Αν, ε, ε, τι φοβερό πράγμα είναι η ζωή. Αν θα ήταν να παίξει κάτι τέτοιο, θα έλεγε: Θέλω να σα πω ότι... Να είσαι ανθρώπινο. Οι άνθρωποι είχαν διαλέξει ένα πολύ αυστηρό πρόσωπο, ακριβώ γιατί ξέραν τι θα κάνω. Αυτόματα πήγα να του πείσω ότι δεν συμβαίνει αυτό στον πατέρα μου. Κάτι άλλο έχει. Μου του έχει γίνει κάτι ρε παιδί, γιατί ο άνθρωπο είναι λίγο έτσι, είναι λίγο. Ναι, 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 ναι. Αλλά ήταν. Όχι, κύριε Λέω, πολύ πατέρα σα έχει αλτσχάιμερ. Καταθέτω αυτό γιατί μετά από χρόνια, κατάλαβα τι είχε συμβεί. Ε... Ο μπαμπά δεν είχε δείξει δείγματα μέχρι τότε, δηλαδή το να μην ε, θυμάται καλά κάποια πράγματα, να μην αναγνωρίζει. Είμα και εγώ, εγώ άμα με ρωτήσει. Mm -hmm. Ναι, μπορεί να μην θυμόμαστε να μου πει. Δεν, 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 θυμάμαι τίποτα. Ναι. Δεν είναι... ναι. Λοιπόν, τάκ, τάκ, πόρτα. απλά, κοίταξε, επειδή ο μπαμπά ε, βγήκε στη σύνταξη mm -hmm. ε, και λέμε, μεταξύ, μάλλον, λέει μεταξύ μου. Έχω υπερθευτεί δεν του αρέσει, θέλει να κάνει πράγματα και επειδή βαριέται, ναι. είναι σε αυτή τη φάση. Ε, ο πατέρα μου είχε ένα συγκλονιστικό χιούμορ. Ε, ήταν τη Ατάκα. Ε, Οπότε δεν το πίστευε. Δεν, δεν, το, το πιστεύατε, κύριε Λιόπουλο, δεν, ότι δεν, μπορεί δεν, να συμβαίνει αυτό. Σε εμά. Σε εσά. Είναι αυτό που λέτε, συμβαίνει σε εσένα. Ε, το μαύρο κουτί, λοιπόν, εγώ την πρώτη μέρα που ήμουν στη σχολή, το όνειρό μου ήταν αυτό. Κάποια στιγμή να γράψω νερό και να παίξω με το δασκαλό μου. Έγινε πράξη και για μένα ήταν ένα εφιάλτη. Ήταν ένα εφιάλτη για την πρώτη πρόβα που κάνουμε και αρχίζουμε Υπήρχε μια φράση που λέει ο ήρωα μέσα στο έργο. Ναι. εσύ είσαι καλό άνθρωπο. Ναι. Αυτή η φράση την είπε, μας την έλεγε και ο πατέρα μου. Απίστευτο. Ε, ήταν να το πω τώρα, σαν. Προφητικό. Δηλαδή. Σαν προφητικό. προφητικό. Και ξαφνικά κάνω ένα κλικ στο μυαλό μου ότι ήταν σαν το προκάλεσα εγώ. Αυτό σα πέρασε ποτέ από το μυαλό, δηλαδή. σω από αυτή την ατάκα, ναι, ε, ναι, ναι. ότι μπορεί να το προκαλέσατε. Ε, ζούσα ένα, ένα, ένα φιάλτη. Θέλω να σου πω ότι δύο χρόνια που ήταν. Ε, ήταν ε, παίζει ένα έργο το οποίο κάνει αυτέ τι κριτικέ, ήταν υποψήφιο για βραβείο. Ναι, βέβαια, τεράστια επιτυχία. ναι, βέβαια, ναι, ναι βραβείο. Ναι, 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 ναι. Ο κόσμο, η συγκίνηση. Ζει ε, αυτή τη στιγμή με το δασκαλό σου, ζει το όνειρό σου. Και είναι φιάλτη. Mm -hmm. Ε, γιατί ακριβώ μπήκε στο μυαλό μου αυτό το Αν το προκάλεσα εγώ. Ε, είναι τραγικό, Είναι, είναι χαζό. Μόνο που το λένε χαζό έτσι. Ναι, αλλά και πάλι μια είναι χαζό. είναι κανένα να ναι. Διαλύσει. Δεύτερη τρίτη σκέψη μπορεί να το είναι κάνει οποιοδήποτε αυτό. Επίση, ότι στην κυρία του πατέρα μου με πήρε ο δασκαλό μου τηλέφωνο, μου πει τι θέλω να κάνουμε το έργο. Ναι. Ήταν ένα timing απίστευτο. Δεν ε, λέει, μου λέει πού, πού είσαι. Ε, του λέω ε, είμαι. Είμαι σε Δεν μπορούσα να το πω τι σημαίνει. Γιατί μου λέει ναι. έχω διαβάσει το έργο τώρα μου λέει και θέλω να κάνουμε αυτό. Του το είχα στείλει. Είναι κάποια πράγματα που λε πω πώ γίνεται τώρα αυτό. Αν το γράψει κάπου θα είναι τραβηγμένο. Θα θεωρήσει κάποιο ότι είναι λίγο οδηγημένο. Δεν γίνεται. Μου συνέβη. Ε, μου συνέβη ακριβώ στην κηδεία του πατέρα μου. Ε, με πήρε ο δασκαλό μου να πει ότι θέλω να κάνουμε αυτό το έργο. Ε, σοκ. Ήταν σοκ. σοκ. Ήταν σοκ. Πώ ήταν το διάστημα το οποίο άρχισε ο μπαμπά να, μη να, μη ε, να μην σα θυμάται, να μην σα αναγνωρίζει, να μην τα πράγματα που κάνατε πριν. Ή, επειδή μου είπατε ότι είχε πολύ χιούμορ, ήταν ναι. άνθρωπο σαν τάκα. Ήταν όταν... ραγδαία επειδη μου ειπατε οτι ειχε πολυ χιουμορ ηταν ανθρωπο σαντάκα. ηταν η εξελιξη του. Ήταν το Ήταν δηλαδή. Ε, Αρχίζαν ζωτικά. Δηλαδή, δεν μπορούσαν. να σε όλη Μάλιστα. Επιδεινώθηκε δηλαδή η κατάσταση τη υγεία πολύ γρήγορα. Ε, κοίταξε. Εγώ, αυτό που καταλάβα. the hard way, με τον δύσκολο τρόπο, α πούμε, που λένε και οι φίλοι μα στην Καλαμάτα, ε, ήταν ότι είμαστε το πρόσωπό μα. Το πρόσωπό μα είναι η συνείδησή μα. Ε, ότι όλα αποτυπώνονται ο... εδώ, ε. Όλα είναι η συνείδησή μα. Ο άνθρωπο είναι η συνείδησή του, είναι αυτό που φέρει. <συλίγε> αυτό το οποίο είναι άηλο. Δεν το καταγράφουν οι κάμερε, mm -hmm. δεν το βρίσκουν οι γιατροί, δεν το βρίσκουν οι μαγνητικέ. Mm -hmm. Είμαστε η ψυχή μα. Η ψυχή μα μα δίνει το σχήμα, το βλέμμα, ε, το πώ το σου είναι αυτό. Μόλι φύγει η συνείδησή σου, αλλάζει όλο το πρόσωπο. Σβήνει. Ακριβώς. Είναι κάτι ουδέτερο. Ο πατέρα μου αυτό που έλεπα στο κρεβάτι τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ο πατέρα μου, ήταν κάποιο άλλο. Δηλαδή, μπορεί ο πατέρα μου να με έβλεπε να μην με ήξερε, αλλά και εγώ το... αυτό που βλέπω. Ήταν ένα σώμα ε, ενό θα... φαντάσματο σαν το φάντασμα να είναι αλλού και να έχει, μείνει το σώμα του εδώ. Δεν υπήρχε επαφή καμία. Καμία. επαφή. Ήταν, ήταν άλλο άνθρωπο. Ε, αυτό, αυτό σε τρελαίνει, γιατί αυτό που υποφέρει σε αυτήν την ασθένεια και πρέπει να το εντοπίσουμε ε, είναι ο φροντιστή. Ο πατέρα μου το όταν το Αλσχάιμερ, του φυγητή ή του φυγητή του φύγαν όλα. Ε, Τα αποκτήσαμε όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι, έτσι. έτσι. Ε, ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτό που το ζει αυτό που έχει την όχι, πάθηση όχι, όχι. Είναι. είναι ο φροντιστής, και ο κύκλο. Το περιβάλλον. Εσά η μητέρα σα ήταν δίπλα, η μητέρα, μου, η, μητέρα, μου, η, μητέρα μου. η οποία ο σύντροφο πάντα είναι που λέμε ότι τραβάει πιο πολύ έτσι τα πιο δύσκολα και πρέπει να είναι εκεί όρθιο και δυνατό μέχρι και το, το τέλο. Πόσα χρόνια πήγε αυτή η ιστορία, μου είπατε βέβαια ότι. Πολύ λίγο. πολύ λίγο. Πολύ λίγο. Πόσα χρόνια έχει φύγει από τη ζωή, έχει φύγει γύρω στα 10 χρόνια τώρα. Το έχετε ξεπεράσει, Όχι. Ε, ό... Κάθετο. Δεν το Το αυτό το... το... μου το δείχνετε. γι' αυτό σα ρώτησα αν το έχετε ξεπεράσει. Δεν το, δεν το έχω αντιμετωπίσει. Θεωρώ. Ε, το έχω κλείσει σε ένα κουτί όπω και όλα αυτά τα, α, τα πράγματα που δεν νιώθω έτοιμο να τα αντιμετωπίσω mm -hmm. και κάπου, κάπου είναι στο πίσω μέρο του μυαλού μου. Ε, Ελπίζω να, να ανοίξω όταν εγώ θέλω και να μην ανοίξω μόνο του να μην ε, μου επιβληθούν. Ε, Κοίτα. Ε, ίσως και αυτό είναι και ο που κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν είμαι είμαι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι δηλώσοντας, αποφεύγει τις συγκρούσει, αποφεύγει τη... τα δύσκολα και επιλέγω να, τα... να αποκτώ αυτή τη δύναμη και αυτή την τόλμη στη σκηνή. Ε... Η εκτόνωσή της σας νομίζω ο... ότι είναι η σκηνή. η εκτόνωση, είναι... Α... Αυτή, την τόλμη... αυτή την... την τόλμη πληρώνει ο θεατής. Ο θεατής έρχεται στο θέατρο να σε δει να κάνει αυτό που η καθημερινότητα του θερεί. Δεν είμαι μόνο εγώ σε αυτή τη φάση, πάρα πολλοί κόσμοι. Mm -hmm. Μα σημαίνουν πράγματα, η ζωή είναι πολύ δύσκολη. Βέβαια. Είναι πολύ δύσκολη η ζωή για τον καθέναν. Βέβαια, βέβαια. Κάθε, κάθε, κάθε άνθρωπο είναι και μια προσωπική ιστορία. Ακριβώ. Ε, ε, εδώ αποκτά νόημα η δουλειά μα. Ε, Βοηθά τον άλλον να ξεπεράσει την καθημερινότητά του, να ξεχαστεί. Όχι να ξεχαστεί να τον αρκώσει, να τον δώσει δύναμη. Mm -hmm. Όταν ο άνθρωπο γελάσει. Αυτόματα αποκτά μια, μια αίσθηση του σωματό του. Τον άνθρωπο συγκινηθεί και εκτονώσει, αυτό το σημαίνει. Κοιτάξτε, ο κόσμο πηγαίνει και στο θέατρο για να εκτονωθεί, δηλαδή να ξεχάσει λίγο τα προβλήματά του. Εσεί ζητήσατε κάποια βοήθεια, πήγατε σε κάποιον ειδικό εκείνη την περίοδο τη δύσκολη, ή και άλλε περιόδου τη ζωή σα που μπορεί να περάσατε δύσκολα ή είστε άνθρωπο. Όχι, δεν Όχι. υπήρχε, υπήρχε, υπήρχε χρόνο για μένα. Για Έτρεχαν πράγματα, έτρεχε η ζωή. Αλλά σίγουρα σα διέλυσε, από ό,τι καταλαβαίνω, ο θάνατο του μπαμπάκι και ακόμα. Το έχετε στο κουτάκι, δεν το έχετε ανοίξει είναι ακόμα. Κουτί. Με άλλα πράγματα. Κάποια στιγμή νομίζω ότι θα γίνει και αυτό. Ναι. Ε, λοιπόν, πάμε τώρα σιγά σιγά έτσι γιατί θα κλείσουμε σε λίγο. Δυστυχώ θα ήθελα πάρα πολύ έτσι, να πούμε και πολλά περισσότερα πράγματα. Δεν μιλάω ε, και πολύ, δεν έχω μέτρο, το λένε όλοι ε, οι ειδικοί. Ο Μαϊσταλίδη <laughs> <ο, βαίστηκη> και <laughs> αυτό το πράγμα δεν είναι. η φύση σα, είναι το στοιχείο σα. <laughs> λοιπόν, πάμε λιγάκι στα προσωπικά, έτσι σιγά σιγά. Ε, Εσεί στην προσωπική σα ζωή είστε παντρεμένο. Mm? Σχεδόν. 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 Ο, το σχεδόν τι σημαίνει δηλαδή. Δεν έχει γίνει τελετή, αλλά νιώθω ότι ανήκω κάπου. Νιώθω ότι... Είστε με τη σύντροφό εννοώ ναι, ότι ναι. μένετε ναι, ναι. μαζί. Okay. Απλά Εθέρω δεν έχετε ότι... παντρευτεί, μου είπατε. Θέλω ότι έχω βρει τον άνθρωπό μου. Ωραία. Πόσα χρόνια είστε μαζί. Είμαστε 8 χρόνια. Ηθοποιό και εκείνη. Ηθοποιό. Είθο... Μάλιστα. Γνωριστήκατε δηλαδή έτσι από γυρίσματα, από σειρά κτλ. Oh, είναι πολύ αστείο. Oh. Ε, το 2002 κάνανε στη, Ρόδο. Το έργο μου τη μια ομάδα η θεατρική μετάξη που υπάρχει, mm -hmm. που εδώ και 20 χρόνια κάνει συγκλονιστικά πράγματα mm -hmm. εκεί, μια σπουδαία ομάδα, τη οποία η Γυναίκα μου ήταν ιδρυτικό μέλο και γνωστήκαμε το, το όταν κατέβηκα να Α, δω μάλιστα. την παράσταση. Μετά χαθήκαμε. Και πριν από, 10, από 9 χρόνια, ενώ είμαι σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή τη ζωή μου, mm -hmm. κατέβηκα να δω τα παιδιά εγώ είχα γνωρίσει τη γυναίκα μου ξανθιά, διαφορετικά. Α, είδατε άλλον άνθρωπο. Και ήταν μελαγρινή. <laughs> Ωραία. Έτσι ξέρει, είναι αυτό που μιλάμε, λένε, και λένε mm. ναι, mm. για πε, ναι, mm. mm. ναι. ναι. Και μιλά, σαν να Πάρα πολύ ναι, άλλο. Ναι. Δηλαδή το μάτι του είναι. <laughs> πού ναι. ρεγάμε, <Λάδει>, πού το ξέρω. Για πε, και μιλάγαμε δύο ώρε. Και όσο μιλάγατε, μιλάγατε, μιλάγατε. Δεν μετά μπορούσε. από δύο ώρε. Κλικ ποτέ. Ποτέ, ποτέ κλικ. κλικ. Είχε κάποια στιγμή λοιπόν, ε, λέει η, η τη ομάδα, ναι, ναι, ναι. η κουμπάρα μα, ο ο Ά, που ήρθε και πέσανε. Που ήρθε ε? <laughs> τη συνωμοσία. Λοιπόν, τι λέει με το παρατσούκλι. Και κάνω στην ήρωμα και λέω: Ρε, παιδάκι, μα είσαι τόση ώρα. Άμα, ε... Άμα ήταν. Ε... Την είχατε γνωρίσει ξανθιά και έχει εκείνη με λαχρινή γυναίκα, πώ δεν. την είχατε. Ναι, αλλά καταλάβει. σου λέω και πάλι δεν είμαι και ναι, εγώ, Ναι, μεγάλη χασούρα το πάνω. Και από τότε. Ξεκινήσατε έτσι και την να είστε μαζί. μαζί και αυτά. Ναι, ναι, ναι. Έχετε πει σε μία συνέντευξή σας ότι το θέμα με τον μπαμπά σας σας mm. έφερε λίγο δεύτερης και τρίτης σκέψης για το κεφάλαιο παιδί. Mm. Ενώ θα ήσασταν πολύ στοργικός και γλυκός μπαμπάς, δεν ξέρω εσείς πώς το έχετε στο μυαλό σας και πώς θα φαντάζεστε τον, τον εαυτό σας σε ρόλο μπαμπά, ότι αυτό με τον μπαμπά σας που ζήσατε, δεν ξέρω αν αλήθεια αν ισχύει, σας έφερε λίγο πίσω στο να μην... Φοβηθήκατε λίγο στο να προχωρήσετε ε, σε αυτό το κομμάτι. Ναι, ε, όχι, φοβήθηκα με. Μεταφορικά πάντα η λέξη. Έτσι, με, έτσι, ότι... με τρόμαξε. Μπράβο, ε, σα σας τρόμαξε. είναι, είναι λίγο. Uh -huh. ε, είναι αλήθεια δηλαδή αυτό, ε, ναι. Ε, Εντελώ αλήθεια. Το λέω, το λέω, το λέω για να κοιμολόγω για να με εκθέσω. <laughs> Γι' αυτό το λέω. Ναι. Για να με εκθέσω και να, το, να όχι, εγώ δεν το παίρνω έτσι όπως να, όπως το λέτε, το λέτε εσείς. Με τρόμαξε πάρα πολύ και δεν θα ήθελα να, 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 να δώσω στο παιδί μου μια τέτοια εμπειρία. Δεν θα το ήθελα. Ναι. Ε, γιατί φοβήθηκα. Επειδή υπάρχει μια κληρονομικότητα σε αυτό, μη, μη μου συμβεί, μη, μη γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό δηλαδή έχει κλείσει για εσά το κεφάλαιο είναι κάτι το οποίο μπορεί να το σκέφτεστε πλέον. Σιγά σιγά, σιγά σε περνάνε αυτό... και τα χρόνια όχι, όχι, όχι. ενώ που έχει φύγει ο μπαμπά και να το βλέπετε λίγο διαφορετικά. Κοίταξε, αυτό μετά σκέφτεται, Ξέρει, μετά παίζει ρόλο ο άνθρωπο που είσαι μαζί. Ε, δεν είμαι τυχαία με αυτόν τον άνθρωπο. Είναι τυχαία γιατί. Νιώθω ότι συντονίζομαι. Νιώθω mm -hmm. ότι. Ε, Πώ να πω τώρα για μένα ακουστικά κάπως... πώ. Θέλω να με θαυμάζει. Και αυτό σου κάνει καλύτερο. Βέβαια. Και... Ε, ε, είναι κριτή. είναι αυστηρή. Είναι παναγία oh. Τα πάντα. Αν είναι και είναι. Και... Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, με το κάνει έτσι, κάτω έτσι. Όχι, Έχουμε όχι, τέστα. όχι έχει σε αυτόν τον τρόπο. Έχει τον δικό του τρόπο. Είναι... <laughs> όχι με, με, τη χατζάρα. Αλλά είναι ένα άλλο που λέει την αλήθεια, ένα άλλο που δεν χαρίζεται. Mm -hmm. Με γλυκό τρόπο πάντα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο τρόπο που σου λέω αυτά τα πράγματα. Και τι σα αγαπάει πολύ. Οπότε θέλει και το κάνει. Νιώθει αγάπη. Κοιτάξτε, η αγάπη είναι πολύ ψηλό πράγμα. Παλιότερα, αν με ρωτούσε, επειδή λύσαγα, ε, ε, έλεγε: Κάνε μια ευχή ήταν για τη δουλειά. Όλα ήταν για τη δουλειά. Τώρα, ε, και θα γίνω γραφικό γιατί το έχω ξαναπεί, αν δώσω μια ευχή σε κάποιον είναι αυτόν τον άνθρωπό του. Είναι πολύ, πολύ, πολύ πολύ, πολύ μικρή η ζωή, πολύ γρήγορη. Ακριβώς. Ακριβώς. Και είναι αμαρτία να την περνά μόνο σου. Ακριβώ. Πολύ σημαντικό αυτό. Είτε πα σε γάμο, είτε απλά έχει έναν σύντροφο, το θέμα συντροφικότητα, θαυμασμό, αγάπη, νιάξιμο, ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι μαγικέ λέξει για όλου μα. Ευτυχισμένο. Είναι ο άνθρωπο όταν στα δύσκολα του που έρχονται στη ζωή, δε δε δε, υπάρχει κάποιο γύρω σου να κρατηθεί. Ακριβώ. Και, και στα πράγμα. εύκολα και στα δύσκολα. Να τα φαντού, λέμε παντού, παντού. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε. Ε, δεν θα μπορούσα όμω να μην σα ρωτήσω τη γνώμη σα ε, για όλα αυτά που έχουν δει το φω τη δημοσιότητα για τι καταγγελίε για το δικό σα το χώρο. Νομίζω είχατε συνεργαστεί και με τον Πέτρο Φιλιππίδη και με τον Γιώργο Κιμουλή. Αν δεν κάνω λάθο, έχετε συνεργαστεί στο παρελθόν εσεί. Έχω, έχει σκηνοθετήσει ο Φιλιππίδη έργο μου. Α. Ε, Ήθελα την γνώμη Με τον σας... Κώστα Κιμουλή. Έχω, έχεις, με έχει, έχει σκηνοθετήσει στο πάρκ. Okay. Ο Κώστα Κιμουλή. Ε, θα ήθελα ε... λίγο τη γνώμη σα για όλο αυτό, επειδή είστε ηθοποιό, είστε μέσα στα πράγματα. Εγώ ε... δεν θα πω πράγματα που. Γιατί ξέρετε, όταν μιλούν, όταν μιλούν τα θύματα, εμεί η γνώμη μα περισσεύει. Mm -hmm, α κρατήσουμε τη γνώμη μα για την παρτάρα μα και α το βουλώσουμε κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να ακουστούν άλλοι άνθρωποι, όχι εμεί. Ε... γιατί κάνουμε ζημιά. Mm -hmm. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σκεπάσει με τη γνώμη του αυτού που πρέπει να ακουστούν. Ε... Θέλω έτσι ένα σύντομο σχόλιο δικό σας και που να κλείσω αυτό. Ότι έχει, έγινε μια, παρα... μια, μια, παρανόηση του πράγματος ότι αυτά συμβαίνουν στο θέατρο. Ε... συμβαίνουν παντού. Όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος, ο, ο άγριος, ο απάνθρωπο, έχουμε δημιουργήσει και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλοι μα. Και αυτό, ναι. αυτό κάνει η δουλειά μου. Σωστό. Αυτό έχω σκοπό του δουλειά μου. Κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, αυτό έχω πίσω από το κεφάλι μου, γιατί είναι αυτό που μου είπε ο μου. Ε, έχουμε δημιουργήσει ένα κόσμο απάνθρωπο, ένα κόσμο άγριο, ένα κόσμο που μόνο την ανθρώπινη ζωή δεν ευνοεί. Ειδικά σήμερα. Σήμερα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ειδικά ναι, για τι γυναίκε. Νομίζω ότι η γυναίκα. Μόρι και, και ποτέ, για του άντρε, νομίζω στην ιστορία τη δεν ήταν σε τόσο, δύσκολη, σε τόσο δινή θέση. Και το λέω αυτό γιατί μπορεί αύριο να κάνω, να κάνω κορίτσια. Ή έχω μαθήτριε. Ε, Ξέρει ότι ε, μπορεί να έχει σπουδάσει ένα κορίτσι, να έχει στοιχήσει στου γονεί του μια περιουσία σπουδέ του και να βρεθεί μια ηλίθεια να ρωτήσει παιδάκι. Ναι, ναι, σωστό. Να τη δημιουργήσει και την ενοχή. Επειδή περνάνε τα χρόνια, ε, όχι, επειδή, επειδή ακόμα... σπουδάζει. επειδή. Κάνει επειδή... Ότι κάτι τη λείπει. Αυτό, σε, αλλά σε... Δεν ότι σε, ότι λειψεί. Εσεί έχετε ζήσει ποτέ κάποια παράδεκτη ή κακοποιητική συμπεριφορά. Όχι, γιατί στοχ... φόντισα, στο... Και ε, και στο είπα και πριν ότι όπου έβλεπα, έχω φύγει από πάρα πολλές, πολύ σημαντικέ δουλειέ. Γιατί δεν νιώθατε Γιατί καλά. Δεν, ε? δεν είχα τη δύναμη. Σε αυτό πρόσεξε, εγώ φταίω. Ε, ακούγεται ποιητικό, δεν είναι έτσι. Εγώ φταίω. Θα πρέπει να έχω βρει, να έχω βρει έναν τρόπο στη δουλειά μου να επιβληθώ και να ξεπερνάω τα πράγματα. Το ότι δεν έχω βρει τον τρόπο. Είναι δικό μου ελάττωμα. Κοιτάξτε, όλοι αυτό θέλουμε, αλλά πάντα δεν είναι εύκολο. Κάποιε φορέ είναι, κάποιε φορέ δεν είναι. Άρα λοιπόν πρέπει εμεί, επειδή το συζητάμε πάρα πολύ, να βρούμε την ουσία του προβλήματο. Δεν είναι να, να λέει ο καθένα τη γνώμη του. Η ουσία mm -hmm. είναι να πούμε την αλήθεια. Okay. Όσο λοιπόν υπάρχουν Έτσι. δυνατοί, θα υπάρχουν αδύνατοι. So, και so. ξέρει, υπάρχουν ε, άνθρωποι, υπάρχουν κορίτσια και αγόρια που δουλεύουν, ε, είναι ο μόνο μισθό που έρχεται σπίτι. Mm -hmm. Είναι ο μόνο μισθό που έρχεται σπίτι. Και είναι αναγκασμένοι να δεχτούν πράγματα. Πόσο Είτε, σημαντικό ακριβώς, είναι αυτό που λέτε, βεβαίως, Όλοι του στηρίζονται σε αυτά 700 ευρώ. Ακριβώ, βεβαίω. Τώρα περιμένουμε απόφαση ελληνική δικαιοσύνη. Εκεί να δούμε, γιατί ξέρετε, άμα υπάρξει η και απόφαση, μία απόφαση. Μπορεί όμω να ανοίξει και ο δρόμο. Δεν, δεν ξέρω. Το, δεν το ναι, να σταματήσουν αυτέ τι συμπεριφορέ. το ξέρουμε. Και πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, δεν πρέπει. Η δικαιοσύνη, κάνει τη δουλειά τη αυτόματα. Αν δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να συζητάμε για τη δικαιοσύνη. Ελαιοζούμε σε ένα κράτο το οποίο. Ε, εμπιστευόμαστε και έχουμε αφήσει Έτσι. κάποιες υποθέσεις μας στη δικαιοσύνη, αλλά δεν είναι η, η λύση αυτή. Η λύση είναι το μυαλό μας. Mm -hmm. ε, ξέρεις, ακούω πάρα, πάρα πολλά για το πολύ κλικορέκ του πράγματος, τι πρέπει να λέμε, τι πρέπει να λέμε Όσοι νόμοι και να υπάρξουν, όταν στο μυαλό σου ναι, ναι, λες τον άλλον χοντρό ναι, και λες είναι. τι μου κάνετε, είστε καλά <laughs> και μέσα σου ακούς χοντρέ, <laughs> Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι στο. Ε, ο κανένα νόμο δεν θα σταματήσει. Είναι πρέπει η νοοτροπία μα, είναι η παιδεία μα, είναι η αντίληψή μα. Αυτό πρέπει μας. να αλλάξουμε, τον τρόπο σκέψη. Πρέπει εμεί όλοι μα, μεγαλώντα παιδιά, να, κάνουν, να δείξουμε στα παιδιά μα ότι πρέπει να σέβονται την ανθρώπινη ζωή, να σέβονται τον, τον άνθρωπο που έχουν απέναντί του, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι δεν είναι μια φράση που λέγεται. Έτσι. Υπάρχει τρόπο. Εγώ να σα πω κάτι. Έχω τρία παιδιά. Ξέρετε τι με ενδιαφέρει να είναι. γίνουν καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό και κάθε γονιό. Φαντάζομαι ότι αυτό τον ενδιαφέρει. Το τι θα σπουδάσουν και το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή του. Είναι, είναι άλλο πράγμα. Το θέμα είναι αυτό. Να βγουν άξιοι άνθρωποι και ικανοί άνθρωποι στην κοινωνία. Θέλω να σα ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ εγώ ευχαριστώ για, όλα. για αυτή την υπέροχη συζήτηση απόψε που σα γνώρισα και προσωπικά. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Έχουμε την παράσταση πώ να, να καταστρέψετε τη ζωή σα. Περιοδία, ε, θα ξεκινήσετε και για ένα τη χρονιά, νομίζω. Για ένα τη χρονιά. Ένα <laughs> τη συνεχή χρονιά. Μια <laughs> παράσταση που την έχει συνοδεύσει Βασιλική Ανδρίτσου, ε, που στη Βασιλική οφείλεται όλο αυτό το πράγμα. Mm -hmm. Γιατί εγώ αυτό το, το έργο το γράψα πριν 10 χρόνια, το μοίρασα σε όλου του πρωταγωνιστέ, δεν μου απάντησε ποτέ κανεί. Μέχρι πρώτα στα χέρια τη Βασιλική και μου πρότεινε να το κάνω εγώ και μου έκανε ίσω ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μου είχε κάνει κανεί. Ορίστε, να Στο χρωστό βασούλα μου, σε αγαπώ, σ ευχαριστώ, <laughs> σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για όλα, σε ευχαριστώ για αυτό το πράγμα. Πάτε πάρα πολύ καλά. Ε, 9 χρόνια για να συνεχίζετε και φέτο. Και πότε ξεκινάτε περιοδία. Ε, από το καλοκαίρι. Από το καλοκαίρι. καλοκαίρι. Οπότε λοιπόν, φίλε και φίλοι μου, Γιώργο Ηλιόπουλο, πώ να καταστρέψετε τη ζωή σα. Ε, Φοβερό και μοναδικό. Θα μπορέσετε να πάτε και να τον απολαύσετε. Σα ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πολλέ επιτυχίε εύχομαι και κάθε προσωπική ευτυχία. Εύχομαι καλή συνέχεια. Καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλου. Καλό καλοκαίρι και σε εσά. Να είστε καλά. Φίλε και φίλοι μου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν παρέα μα απόψε εδώ στη συντροφιά μα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή στις 9 η ώρα ακριβώς μέσα από το Star X. Σας φιλώ όλους να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας!